Όποιος θέλει να τυποποιεί πηγαίνει Κρήτη, να έρχεται να το τυποποιεί στην Κρήτη και μόνο στην Κρήτη. Την οργισμένη αντίδραση του Προέδρου της Ένωσης Ηρακλείου, Σταύρου Γαβαλά, προκάλεσε η ένσταση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου για το προϊόν γεωγραφικής ένδειξης Κρήτης. Πληροφορηθήκαμε πριν κάνα δύο μέρες ότι ο Σεβιτέλ κατέθεσε ένσταση στο φάκελο που έχει καταθέσει η Περιφέρεια για το ελαιόλαδο Κρήτης στο ΠΙΓΕ, το προστατευόμενο γεωγραφικής ένδειξης. Είναι μια κίνηση που δείχνει το άγχος των μεγάλων βιομηχανιών που ασχολούνται με το ελαιόλαδο, που δεν θέλουν η Κρήτη να πάρει αυτό το brand μόνη της και θέλουν και αυτοί να το εκμεταλλεύονται. Αλλά αν θέλουν να το παίρνουν χήμα αυτοί προς άλλες κατευθύνσεις εκτός Κρήτης να το εμφιαλώσουν, εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου μέσω της ένστασης που κατέθεσε για τη δημιουργία ενιαίας ετικέτας προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης Κρήτης ουσιαστικά ζητά το κρητικό ελαιόλαδο να μην εμφιαλώνεται μόνο στο νησί. Είμαι σίγουρος ότι η Περιφέρεια θα κάνει όλες αυτές τις ενέργειες που πρέπει για να πέσει αυτή η ένσταση στο κενό. Δυστυχώς θα πάρει μια καθυστέρηση βέβαια όλο αυτό για να πάρουμε το brand Πουγουέ Κρήτης, αλλά θεωρώ ότι θα γίνει γιατί είναι δίκαιο αίτημα όλων των κρητικών ελοπαραγωγών. Με επιστολή απάντηση ο Πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου Σταύρος Γαβαλάς επισημαίνει πως τα παιχνίδια που παίζονται σε βάρος των κρητικών ελαιοπαραγωγών είναι καιρός να σταματήσουν και ο μόνος τρόπος είναι να κατοχυρωθεί η ενιαία ετικέτα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης Κρήτης. Είναι φως φανάρι ότι αυτή η κίνηση που ξεκίνησε από τις ενώσεις της Κρήτης δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους αυτούς που τόσα χρόνια εκμεταλλεύονται τον πλούτο της Κρήτης, το εξαιρετικό μας ελαιόλαδο, και δεν είναι διατεθειμένοι να απολέσουν την κυριαρχία τους πάνω σε αυτό. Είναι όμως και φως φανάρι ότι έχουμε ξυπνήσει και δεν είμαστε διατεθειμένοι να χαθεί άλλη μια ευκαιρία που μπορεί να είναι και η τελευταία για να βρει το κρητικό ελαιόλαδο το δρόμο του και να καρποθεί ο κρητικός ελαιοπαραγωγός την υπεραξία που τώρα την καρπώνονται κυρίως κάποιες πολυεθνικές που δεν έχουν καμία σχέση με την Κρήτη. Και ο Σύνδεσμος Τυποποιητών Κρήτης προς τιμή του είναι όλοι πέρα αυτές τις απόφασεις για το ΠΙΓΕ Κρήτης, οπότε νομίζω ότι και όσοι νομίζω κρητικοί που μετέχουν στο Συμβούλιο της Σεβιτέλ διαφωνήσανε με αυτή την ενέργεια που κάνανε και θεωρώ ότι το δίκαιο αυτό αίτημα θα πάρει γρήγορα σάρκα και οστά και το ΠΟΥΓΟΕ Κρήτης θα είναι σύντομα δικό μας. Από την πλευρά του Υπουργείου υπάρχει κάποια κίνηση? Κοιτάξτε, ο Φάκελος τώρα θα πάρει μια διαδικασία για την ένσταση. Θεωρώ ότι όλοι βλέπουν ότι το δίκαιο είναι αυτό. Το ΠΟΥΓΟΕ Κρήτης εμφιαλώνεται μόνο στην Κρήτη. Πώς είναι η χρονιά φέτος, πώς κινούμαστε? Έχουμε εξαιρετικά ελαιόλαδα, 2, 3, 4 γραμμών. Δυστυχώς οι αποδόσεις δεν είναι καλές, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλά ελαιόλαδα. Και θέλουμε το ΠΟΥΓΟΕ Κρήτης, αυτή την υπεραξία που δίνει αυτό το χρυσάφι της Κρήτης, να το παίρνουμε εμείς και όχι να φεύγει από εδώ και να πηγαίνει οπουδήποτε αλλού.